θεωρούμε ότι πρέπει εδώ και τώρα, γι' αυτό έχουμε καταθέσει και πρόταση νόμου στη Βουλή, που 6 μήνες τώρα η κυβέρνηση δεν την έφερε για ψηφοφορία, έστω για συζήτηση στη Βουλή, για κατάργηση όλων των μνημονίων, όλων των αντεργατικών αντιλαϊκών νόμων που έχουν περάσει με τα προηγούμενα μνημόνια και βεβαίως να μην υπάρξει νέο μνημόνιο. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Είμαστε κάθετα αντίθετοι. Είμαστε επίσης κάθετα αντίθετοι, και δεν είναι αντίφαση αυτό, με το να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ αυτή τη στιγμή και να επιστρέψει σε ένα εθνικό νόμισμα. Διότι ξεκάθαρα λέμε στον ελληνικό λαό, σε όλους τους τόνους, ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, με αυτούς τους συσχετισμούς δυνάμεων, όντας στο καπιταλιστικό σύστημα, όντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όντας στην εξουσία που την έχουν οι συγκεκριμένοι που την έχουν, εάν πας σε δραχμή ή σε ένα άλλο, τέλος πάντων, νόμισμα, όπως και να ονομαστεί αυτό, η χρεοκοπία, η κρατική και οι επιπτώσεις στο λαό μας θα είναι εξίσου μεγάλες, όπως με τη Συμφωνία Μνημόνιο που υπογράφεται τώρα, ακόμα και χειρότερες για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν θα είναι μόνο 6 μήνες, όπως λέει ο κύριος Λαπαδίτσας, οι διάφοροι οικονομολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλων κομμάτων, τέλος πάντων. Διότι μπορεί να μην παίρνονται σε αυτή την περίπτωση τέτοια μέτρα, όπως θα παρτούν τώρα για τα διάφορα μισθού, συντάξεις, μείωση του λαϊκού εισοδήματος κλπ. Όμως η ίδια υποτίμηση του εθνικού νομίσματος που θα επέκτη και η οποία θα είναι πάνω από 50% θα οδηγήσει σε πραγματική μείωση πάλι του λαϊκού εισοδήματος. Δηλαδή θα παίρνει ο εργαζόμενος 1.000 ευρώ, 800 ευρώ, 600, όσα παίρνει στη δουλειά του για παράδειγμα, τα οποία θα αντιστοιχούν στο μισό. Σαν να παίρνει 300 ή 500 ευρώ από 1.000 θα είναι το μισό. Άρα έτσι θα ψωνίσει, έτσι θα αγοράζει υπηρεσίες, έτσι θα αγοράζει προϊόντα, έτσι θα ζει. Άρα κάθε τη μείωση του λαϊκού εισοδήματος. Και δεν λέω για όλα τα υπόλοιπα, ο πληθωρισμός, η μαύρη αγορά, οι αυξήσεις στις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων που θα επέκτουν κλπ. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δηλαδή σημαίνει, επειδή το ΚΚΕ λέει όχι στο ένα, όχι και στην άλλη λύση, ότι δεν έχουμε εναλλακτική λύση. Μόνο που αυτή η εναλλακτική λύση σημαίνει άλλη κοινωνική οργάνωση, άλλη οικονομία. Και πρέπει σε αυτό το ζήτημα να πιστεί ο ελληνικός λαός και να αποφασίσει να παλέψει και να το επιλέξει. Εν πλήρη συνείδηση. Όχι με κοροϊδίες και με ψεύτικα προεκλογικά διλήμματα ή εκβιαστικά διλήμματα κλπ.